Πρεμιέρα κάνει αύριο στη Λάρισα η τελική φάση του κυπέλου βόλεϊ ανδρών, όπως αποφάσισε η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρησης. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Μήλωνας ετοιμάζονται να προσφέρουν όμορφο θέαμα και βόλεϊ υψηλού επίπεδου το διήμερο 29 και 30 Μαρτίου, με το κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης Λάρισας να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους 4 φιναλίστ. Θεωρώ ότι αυτή η διοργάνωση θα είναι απαρχή και άλλων διοργανώσεων που θα προγραμματίσουμε με την Ομοσπονδία, η οποία θα πρέπει να βλέπει την περιφέρεια Θεσσαλίας σαν μια περιφέρεια η οποία πραγματικά είναι ανοιχτή και θα βοηθάει ειδικά σε στιγμές οι οποίες είναι δύσκολες για τον αθλητισμό, και πιστεύουμε ότι αύριο και μεθαύριο, όπως έχει σχεδιαστεί η παρακολούθηση των αγώνων, θα είναι μια γιορτή για το άθλημα και μια γιορτή για τον αθλητισμό. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λαρισαίων ανέφερε πως είναι πολύ χαρούμενος που η Λάρισα έχει καταστεί αθλητικός πόλος ενδιαφέροντος, με τον ίδιο να συνεχίζει ατέρμονα τις προσπάθειες εξωστρέφειας. Αύριο λοιπόν, Παρασκευή 29 και μεθαύριο Σάββατο 30 Μαρτίου, θα υποδεχτούμε και θα απολαύσουμε στο τερέν του κλειστού γυμναστηρίου της Νεάπολης 4 μεγάλες ομάδες, κατά τεκμήριο τις καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, τον Μήλωνα, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, και το θέαμα που θα προσφέρουν μαζί με βόλεϊ υψηλού επίπεδου. Οι Λαρισαίες και οι Λαρισαίοι θα είμαστε εκεί. Θα ενισχύσουμε με κόσμιο τρόπο τις προσπάθειες των αθλητών και θα χειροκροτήσουμε τον νικητή αλλά και τους χαμένους με την ίδια θέρμη, επιβραβεύοντας την προσπάθεια και το έφα αγωνίζεστε. Η Λάρισα έχει όλες τις υποδομές, χρειάζεται βέβαια και τη βοήθεια της πολιτείας αλλά και την κουλτούρα, ώστε να μετατραπεί σε πρώτη επιλογή εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Καλωσορίζω τις ομάδες, τους αθλητές, τους παράγοντες, τους εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρησης, τους φιλάθλους, και δίνουμε ραντεβού στο κλειστό της Νεάπολης αύριο στις 5 το απόγευμα. Θα είμαστε όλοι εκεί. Το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρησης, Γιώργος Καραμπέτσος, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στις πρόσφατες κακοκαιρίες αλλά και το δυστύχημα των Ντεμπών. Η κοινότητα του βόλεϊ, όπως είπε, θα είναι πάντα στο πλευρό της Θεσσαλίας και των κατοίκων της, αλλά και στα σωματεία της περιφέρειας. Σας γνωρίζω ότι είμαι συγκινημένος που βρίσκομαι στη Λάρισα, ανάμεσα σε φίλους και πολίτες, αγωνιστές που έχουν αντέξει στις πιο μεγάλες δοκιμασίες που έχει περάσει η χώρα μας την τελευταία δεκαετία, τις τελευταίες μάλλον δεκαετίες. Ένα χρόνο μετά την συφορά στα Τέμπη και 6 μήνες μετά τη βιβλική καταστροφή της κακοκαιρίας του Ντάνιελ, η Θεσσαλία προσπαθεί να κλείσει τις πληγές της. Όπως είχα υποσχεθεί, όλη η κοινότητα του βόλεϊ θα είναι στο πλευρό των δοκιμαζόμενων πολιτών των πόλεων και των χωριών της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα βέβαια, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι θα είμαστε πολύ κοντά σωματεία βόλεϊ της Θεσσαλίας που έχουν πληγεί αρκετά, θα έλεγα, κατόπιν πολλών επαφών που είχα με την Ένωση και με τα σωματεία. Την ικανοποίησή του για τη διεξαγωγή του Final Four στη Λάρισα εξέφρασε και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων, Ηρακλής Γερογιώκας. Περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε υψηλού επίπεδου βόλεϊ και βέβαια την υπόσχεση ότι θα συνδιοργανώσουμε και άλλου τέτοιου είδους μεγάλα γεγονότα στην πόλη. Καλή επιτυχία στις ομάδες, χωρίς τραυματισμούς, να νικήσει ο καλύτερος. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Το κλειστό γυμναστήριο στη Νεάπολη Λάρισας έχει ήδη μεταμορφωθεί, το Τάραφλεξ έχει τοποθετηθεί και το γήπεδο είναι έτοιμο να υποδεχθεί τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας για μια γιορτή του ανδρικού βόλεϊ που κάνει πρεμιέρα αύριο στις 5 το απόγευμα.